Αφού τελειώσετε το επικό 50ωρο ταξίδι στην Αμερική και ίσως θέλετε να κάνετε κάτι άλλο από τα συνεχή delivery του Death Stranding, τότε σίγουρα θέλετε να τσεκάρετε αυτό το κρυμμένο location που θα σας δώσει νέα οπτική για την ιστορία και ένα υπέροχο κρυμμένο PlayStation Trophy. Σε αυτό το βίντεο υπάρχουν spoiler πολλά και αν δεν έχετε τελειώσει το παιχνίδι, καλό είναι να φύγετε. Το μυστικό δωμάτιο δεν αφορά κανέναν άλλον από τον Higgs, τον άνθρωπο με τη χρυσή μάσκα. Το δωμάτιο αυτό βρίσκεται σε κοινή θέα και μπορεί ο καθένας να το βρει αρκεί να ξέρει πού και πότε να κοιτάξει. Θα βρούμε αυτή την κρυψώνα δυτικά στο Lake Knot City. Βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο στο οποίο αρχικά φαίνεται πως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο όταν θα το επισκεφτούμε για πρώτη φορά. Τι συμβαίνει όμως όταν θα το επισκεφτούμε την κατάλληλη στιγμή, που αυτή είναι αφού τον σκοτώσουμε. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η μεγαλειώδη σκηνή, θα προχωρήσουμε και θα δούμε ότι μας περιμένει με την πόρτα ανοιχτή και ένα αιγυπτιακό ολόγραμμα. Μπαίνοντας στο δωμάτιο επικρατεί confusion και βλέπουμε την παράνοια σε όλο τους το μεγαλείο. Higgs was here, που μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία είναι βέβαιο ότι πρόκειται για αυτόν. Δεν μοιάζει με συμπεριφορά ανθρώπου που τα πάει και πολύ καλά. Είμαι σίγουρος ότι ο Higgs θέλει να μιλήσει για το mail. Καθώς περιηγούμαστε στα στοιχεία του αλόγου του πίνακα, θα δούμε ότι έχει κάπως παραπάνω φωτογραφίες από τον Σαμ. Φαίνεται να είναι ο μούσος του. Και ένα φλασάκι. Και καθώς το βάζουμε στο τέρμιναλ, αποκτούμε πρόσβαση στο ημερολόγιο της Χίτζε Τζον. Στο ημερολόγιο του. Στο οποίο μπορούμε να απολαύσουμε το Meltdown Lassin Boy, που από Executor of the End αυτοονομάζεται ως ένας ηλίθιος. Αυτό ήταν ένα βίντεο για το μυστικό δωμάτιο του Death Stranding. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μπορείτε να διαβάσετε το review. Και φυσικά, να δείτε και άλλα βίντεο στο IGN.